Είπε ψέματα και κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Εκ το αποτελέσματο. Θα μπει φυλακή. Ή εξαντλούμε τη μήνυν μας στους πολιτικούς στη λογική της πολιτικής ευθύνης. Τις πρώτες ώρες, ακόμα και οι πολιτικοί, θα πείτε ποιος ντράπηκε για να ντραπούν εκείνοι. Βγαίναν και λέγαν φταίει μόνο ο Σταθμάρχης. Ο Μητσοτάκης στην πρώτη του δήλωση μίλησε για τον Σταθμάρχη. Ανθρώπινο λάθος. Και μετά κάνει μια δεύτερη δήλωση την Κυριακή μέσω Facebook που λέει ναι, συγγνώμη, απολογούμε και εγώ και για τους προηγούμενους που δεν φτιάξαμε κράτος. Στο μεσοδιάστημα αυτών τριών ημερών, ψάξτε να δείτε ποιοι πολιτικοί και ποιοι δημοσιογράφοι θεωρώντας ότι εκτελούν, προσφέρουν υπηρεσίες στο κράτος, στην κυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ σε ποιον, βγαίναν και λέγανε ανθρώπινο λάθος, ανθρώπινο λάθος. Πολύ ωραία. Και μένουμε τώρα στο ανθρώπινο λάθος. Άκουγα το πρωί και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει 12 λεπτά έβλεπε το αλάρμ και δεν το πάταγε. Πολύ ωραία. Γιατί όμως δεν απαντάει κανένας. Γιατί να φτάσουμε σε ένα σημείο κάποιος βλάκας, τρελός, χαζός, κουτός, ανίκανος, δεν με ενδιαφέρει, να βλέπει 12 λεπτά ένα αλάρμ και να μην το πατάει. Και να μην υπάρχει αυτοματοποιημένο αυτό να το πατήσει το αλάρμ. Γιατί απαντάει κανείς τρεις μέρες τώρα. Και ρωτάω, λέτε όλοι ότι όντως κάναμε λάθη. Εξαντλείτε εκεί το θέμα. Πεθάναν 57. Φυλακή δεν μπει κανένας. Γιατί να μπει μόνο ο Σταθμάρχης φυλακή, δεν καταλαβαίνω. Και ακούστηκαν και τέρατα ότι ευτυχώς που πέθαναν κάποιοι και με αυτούς που πέθαναν τώρα θα φτιάξουν τα πράγματα. Δεν τρεπόμαστε να τα λέμε αυτά. Δεν τρεπόμαστε να λέμε ότι πρέπει να θυσιαστεί κόσμος. Τι είναι, τι είμαστε παιδιά. Αυτά είναι χυδαία. Αυτά είναι σε αρχές, σε μυθεύματα αρχαίας τραγωδίας που θυσιάζει. Βάζαμε το παιδί μας για να φυσήξει ο ούριος άνεμος και να πάμε για τον Τροϊκό πόλεμο. Μυθολογία. Αυτά γράφαν οι αρχαίες συγγραφείς. Και τους θαύμασε ολόκληρος ο κόσμος. Μετά λέγαμε για το γεφύρι της Σάρτας. Να σφάξουμε τον κόκορα για να μπορέσει το γεφύρι της Σάρτας. Εδώ τι γίνεται τώρα. Ανθρωποθυσίες εν είδη 2023 για να φτιάξουν οι σιδηρόδρομοι για να μην σκοτωνόμαστε. Και πάμε να τα φορτώσουμε όλα στο μηχανοδηγό και στο σταθμάρχη. Και θα τα πω και για τους τραγουδιστές που πήγαν και τραγούδισαν. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τα λεφτά θα πάνε στα νοσοκομεία. Δεν τρεπόμαστε λίγο σε αυτή τη χώρα. Δεν τρεπόμαστε, τζιτιάνοι οι άνθρωποι. Χάσαν τα παιδιά τους. Πέθανε τα παιδιά τους, πεθάναν οι ίδιοι. Είναι ζωντανοί νεκροί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι. Θα πάνε τα λεφτά στο νοσοκομείο, λέει της Λάρισας και. Γιατί επέτες είναι οι άνθρωποι, τι είναι. Επέτες είναι. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο σε αυτή τη χώρα. Να ξαναγνωριστούμε λίγο όλοι, να συστηθούμε. Καλό είναι αυτό. Να ξέρετε ποιους δοξάζετε και ποιους ανεβάζετε. Και τους θεωρείτε εντάλματα και είδωλα. Είτε είναι καλλιτέχνες, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί. Να ξανασυστηθούμε όλοι, ευκαιρία είναι. Θέλω να δω τι θα απαντήσετε όλοι εσείς οι κύριοι που βγαίνετε τώρα. Σφάζετε ο Ραγκούσης με τη Νέα Δημοκρατία. Κιάνος Πρίτσης. Φταίτε όλοι. Όλοι φταίτε. Και είναι ντροπή αυτή τη στιγμή. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο Χειρώνα με 57 νεκρούς στο κάδρο πίσω. Δείτε στα μάτια τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους και πηγαίνετε στα σπίτια του.